Κλειστός θα παραμείνει την Δευτέρα χώρος των συσιτίων του Δήμου Κοζάνης. Γίνεται ένα γενικό lifting, μία ανακαίνιση. Άλλωστε γνωρίζουμε πολύ καλά πόσα προσφέρουν οι άνθρωποι που εργάζονται στην κοινοφελή προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους, τους δημότες που το έχουν ανάγκη. Θα δούμε λοιπόν ποιες οι εργασίες που γίνονται. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον πρόεδρο της κοινοφελούς, τον κύριο Γρηγόρη Τζουμερκιώτη, που φιλοξενούμε στο δελτίο μας. Καλησπέρα κύριε Τζουμερκιώτη. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Καλησπέρα κυρία Μαρκοπούλου και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας καλείτε στη φιλόξενη εκπομπή σας. Είναι υποχρέωσή μας, η αλήθεια είναι αυτή, να ενημερώνουμε τους δημότες μας. Άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος μας. Ποιες οι εργασίες λοιπόν που εκτελούνται στο χώρο των συσιτίων του Δήμου Κοζάνης? Όπως είπατε στην εισαγωγή σας, γίνεται μια γενική ανακαίνιση στο χώρο του συσιτίου. Από το 2004 που έγινε δημιουργήθηκε το συσίτι του Δήμου Κοζάνης, από τότε η κουζίνα παραμένει η ίδια. Γι' αυτό χρειαζόταν κάποιες προσθήκες και κάποιες αλλαγές. Ζητάμε την κατανόηση των ωφελούμενων, των συνδημοτών μας που λαμβάνουν το συσίτιο, γιατί τη Δευτέρα δεν θα μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε και με κάθε επιφύλαξη πιθανόν και την Τρίτη, γιατί αν τώρα είμαι στο χώρο εδώ του συσιτίου, οι δουλειές είναι πολλές και δεν ξέρω αν προλάβουμε. Γι' αυτό δεν ζητάμε την κατανόηση. Βέβαια, όλα γίνονται για προς... εξυπηρέτησή για την τους. Ακριβώς. Πάνω, όπως γνωρίζετε, έχουν αυξηθεί πολύ οι ανάγκες. Γι' αυτό και μεγαλώνουμε το συσίτιο, ούτως ώστε να μπορούμε να σηκώσει το βάρος πολλών μερίδων. Αλλά πέρα από αυτό, κάνουμε μια ανακαίνιση όσον αφορά, έχουμε έρθει σε επαφή με το υγειονομικό και με την πυροσβεστική, μας κάνουν υποδείξεις και έχουμε και κάνει αλλαγές σύμφωνα με τις υποδείξεις του υγειονομικού για την υγιεινή του φαγητού που παρασκευάζουμε και για την ασφάλεια των εργαζομένων που δουλεύουν εκεί μέσα. Εξυγχρονίζεται πλήρως ο χώρος των συσιτίων. Άλλωστε, όπως είπατε κύριε Τζουμερκιώτη, οι ανάγκες έχουν αυξηθεί. Αν δεν κάνω λάθος, 330 μερίδες καθημερινά διανέμεται σε όλο το Δήμο Κοζάνης. Οι μερίδες είναι αρκετές. Οι οικογένειες, μπορώ να πω, είναι γύρω στους 180. Εκεί γύρω είναι οι μερίδες, όπως είπατε εσείς, 300-330, παίζουν κατά καιρούς. Το φορτίο που σηκώνουμε είναι μεγάλο. Βέβαια, θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που συνδράμει, ούτως ώστε να υπάρχει συσίτιο, είτε ιδιώτες λέγεται αυτός, είτε Δήμος Κοζάνης, και να ευχαριστήσω και τους υπαλλήλους, οι οποίοι δίνουν και τους εθελοντές, οι οποίοι δίνουν τον εαυτό τους, ούτως ώστε το συσίτιο να βγει και να φτάσει στην ώρα του και να είναι ικανοποιητικό για τους ωφελούμενους. Η αλήθεια είναι ότι δίνετε όλοι έναν αγώνα δρόμου προκειμένου και να στηρίξετε και να υποστηρίξετε. Δευτέρα, πιθανά και Τρίτη λοιπόν, δεν θα έχουμε συσίτια. Πρέπει οι ωφελούμενοι από μόνοι τους να φροντίσουν για την ημέρα, πιθανά το διήμερο θα λέγαμε, για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Καλή συνέχιση στις εργασίες. Τώρα πάω σε... Δευτέρα, βλέπω σύμφωνα με τις δουλειές που έχουν ανοίξει πάνω, πιθανόν να φάμε και την Τρίτη. Εμείς στην ανακοίνωση γράψαμε Δευτέρα, γι' αυτό ζητάμε την κατανόηση και τη συγγνώμη προς τους ωφελούμενους. Δύο μέρες είναι, θα περάσουν. Άλλωστε όλα γίνονται για το καλό όλων μας. Και με το καλό να πω να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Πάμε τώρα σε ένα θέμα. Σε μια ευχάριστη είδηση, ο επικεφαλής σας του συνδυασμού σας, ο Βαγγέλης Μαδράκος, είναι πλέον ο νέος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένας δικός μας άνθρωπος σε μια πολύ υψηλή θέση. Μας έδωσε μεγάλη χαρά το γεγονός, όποιος από την περιοχή αναλαμβάνει μια τέτοια θέση, και χαιρόμαστε και ελπίζουμε για το καλύτερο στην περιοχή. Ακριβώς, είμαστε χαρούμενοι και δημόσια να συγχαρούμε τον Βαγγέλη Μαδράκου για αυτό το πόστο που έχει αναλάβει. Θα είναι όφελος για την περιοχή μας, οποιοδήποτε συντοπίζουμε να λαμβάνει τόσο μεγάλο πόστο που έχει σχέση με το Πανελλήνιο. Είμαι σίγουρος, και επειδή γνωρίζω τον Βαγγέλη πολύ καλά, αλλά και είμαι σίγουρος ότι κάτι παραπάνω θα μείνει για τον νομό Κοζάνης και για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας από τον Βαγγέλη. Γι' αυτό το ευχόμαστε. Καλή επιτυχία, εγώ προσωπικά και όλος ο συνδυασμός.
καλή επιτυχία και υποσχόμαστε ότι ο συνδυασμός θα παραμείνει ενωμένος, δυνατός και θα συνεχίσουμε έτσι όπως τον οραματιστήκαμε όλοι μαζί όταν το στείναμε. Και πρέπει να πούμε ότι θα παραιτηθεί ο κύριος Σημανδράκος και από τη θέση του επικεφαλής του συνδυασμού και από Δημοτικό Σύμβουλο και από Αντιδήμαρχος Πολυοδομίας που είναι σήμερα, καθώς τα καθήκοντά του είναι πάρα πολλά και δεν του επιτρέπεται, δεν θα έχει το χρόνο. Άλλωστε η έδρα του θα είναι η Αθήνα, προκειμένου να ανταποκριθεί στα δύσκολα καθήκοντα. Και άλλωστε ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Θέλουμε να τον ενισχύσουμε περαιτέρω, που σημαίνει οι δουλειές του θα είναι πολλές. Πότε ανοίγουν οι διαδικασίες για αντικατάσταση και ποιος θα αναλάβει επικεφαλής του συνδυασμού? Πάντως, δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι εσείς θα αναλάβετε, κύριε Τζουμερκιώτη. Λοιπόν, καταρχήν έχει παρατηθεί ήδη, γιατί υπήρχε ασυμβίβαστο και έχει αναλάβει ήδη ο κ. Σημανδράκος την Προεδρία του ΟΠΚΕΠΕ και στη θέση του έχει έρθει ο πρώτος επιλαχών δημοτικός σύμβουλος, ο κ. Δαβιδόπουλος. Ο Ερίκος τώρα, ο Δαβιδόπουλος, να το ευχηθούμε καλή επιτυχία του κ. Δαβιδόπουλου. Δερένιος και καλή επιτυχία. Ήδη εγκαταστάθηκε στην Αθήνα ο Βαγγέλης. Το ευχόμαστε για άλλη μια φορά καλή επιτυχία. Προς το παρόν, λόγω του ότι είμαι πλειοψηφών σύμβουλος, εγώ θα ηγούμε της παράταξης. Μετά θα έρθουμε σε σώμα και θα επιλέξουμε τον αρχηγό ο οποίος θα οδηγήσει την παράταξη μέχρι το τέλος της περίοδου. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι ναι, άλλο. Βέβαια είναι νωρίς να πω αν θα συνεχίσει ο συνδυασμός και το επόμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι είναι τριετής η θητεία του κ. Βαγγέλη Σημανδράκου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που σημαίνει ότι έχει ασυμβίβαστο, δεν μπορεί να ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Οι εκλογές είναι το 2023 οι αυτοδιοικητικές, που σημαίνει ότι πρέπει να τρέξετε πλέον με ένα διαφορετικό τρόπο, κ. Τζουμερκιώτη, για την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο. Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Γι' αυτό πρέπει να συνέλθουμε όλοι να μαζευτούμε, είτε εκλεγμένοι είτε όσοι δεν εκλέχτηκαν, και να μαζί με τον Βαγγέλη βέβαια, να καθορίσουμε το μέλλον της παράταξής μας. Προς το παρόν όμως, η παράταξη συνεχίζεται σύμφωνα με τα οράματα και τους στόχους που θέσαμε και είμαστε ενωμένοι και θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε για το καλό της Κοζάνης, της πόλης που γεννηθήκαμε και αγαπάμε όλοι. Θα προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες ή είναι νωρίς ακόμη? Θα αφήσετε ένα χρονικό ορίζοντα να περάσουμε και στο φθινόπωρο, να το πω έτσι, να τελειώσουν και οι καλοκαιρινές διακοπές, προκειμένου να ανοίξουν οι διαδικασίες? Είστε εσείς επικεφαλής τώρα, πλειοψηφών δημοτικό σύμβουλος, το προβλέπει άλλωστε ο νόμος, είναι σαφές αυτό, που σημαίνει ότι συνεχίζεται κανονικά. Ναι. Δεν ξέρω τι ορίζει ο νόμος. Προς το παρόν είμαι εγώ. Από ό,τι πληροφορήθηκα, ο Δήμαρχος θα με καλέσει κάποια στιγμή να συζητήσουμε και να μου πει και τι καθορίζει ο νόμος. Mm-hmm. Τώρα, εγώ έτσι όπως σκέφτομαι, δεν βιαζόμαστε. Mm-hmm. Ούτε σ' άλλο τη Δευτέρα έχουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Και σκέφτομαι μετά το τέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, όλοι σε πρώτη φάση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να μαζευτούμε κάπου, να συζητήσουμε. Και δεν βιαζόμαστε, ούτε σ' άλλο είναι και μήνας διακοπών. Έτσι. Αναφέρατε λοιπόν, κύριε Τζουμερκιώτη, άλλωστε το διάστημα αυτό είναι χρόνος διακοπών. Κανονικά συνεχίζεται το έργο σας, 6 δημοτικοί σύμβουλοι. Θα αποφασίσετε λοιπόν για την επόμενη μέρα με τον Βαγγέλη Σημανδράκο να καθορίζει πράγματα για τον συνδυασμό του. Είπατε ότι συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα είναι και ο κύριος Σημανδράκος στο Δημοτικό Συμβούλιο? Όχι, από ό,τι μίλησε χθες με τον Βαγγέλη, σκέφτεται, επειδή πρέπει να εγκατασταθεί κιόλα στην Αθήνα, Σαββατοκύριακο θα μείνει, σκοπεύει να μείνει εκεί και να έρθει το επόμενο. Επομένως δεν θα είναι, εκτός αν αλλάξει κάτι. Βέβαια κάποια πράγματα νομίζω ότι επίγονται, δηλαδή χειρεύει η θέση της Αντιδημαρχίας Πολυοδομίας και πρέπει κάποιος να υπογράφει. Άρα κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα τι θα γίνει με τη θέση αυτή, δεν μπορώ να ξέρω. Πρέπει να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο, θα συνέρθουμε. Νομίζω οι τρεις πλέον, εγώ, ο Κυριάκος, ο Μιχαηλίδης και ο Δήμαρχος,
να συζητήσουμε για την τύχη αυτής της θέσης ή για οτιδήποτε άλλο που θα έχει σχέση με τη συνεργασία. Μιλάω βέβαια τώρα έτσι σαν πλειοψηφών σύμβουλος. Έτσι. Μιλάτε ως πλειοψηφών σύμβουλος, αυτή είναι η αλήθεια και εσείς έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε, γιατί αυτό το προβλέπει ο νόμος. Συνεχίζετε λοιπόν την συνεργασία, η Τριανδρία, όσοι ήθεστε να λέμε, με εσάς τώρα στη θέση του Βαγγέλη του Σημαδράκου προς το παρόν. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα έχουμε. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα στον επικεφαλή σας. Να είστε καλά, κύριε Τζουμεριώτη. Καλό Σαββατοκύριακο.